Εγχειρή και σαφή η παρέμβαση του Αμερικανικού State Department για το θέμα της Αγίας Σοφίας. Από τη Νέα Υόρκη μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ακούμε να διατυπώνονται και να απευθύνονται τέτοιες συστάσεις στην Τουρκία. Ναι, Νίκη, έτσι έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα. Η θέση της Αμερικανικής κυβέρνησης για την Αγία Σοφία είναι γνωστή και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αλλάξει και δεν νομίζω ότι αλλάξει. Είναι αυτή που περιλαμβάνεται στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Πρόκειται για την έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Είναι για την περασμένη χρονιά, αλλά αυτή είναι η Αμερικανική θέση. Οι Αμερικανοί λοιπόν πιστεύουν ότι η Αγία Σοφία είναι ένας χώρος εξαιρετικής σημασίας και υποστηρίζουν τη διατήρησή της κατά τέτοιο τρόπο που να γίνεται σεβαστή η πολύπλοκη, όπως αναφέρει, διαθρησκευτική της ιστορία. Και σε όλες τις συνομιλίες που έχουμε, τους Τούρκους υπογραμμίζουν τη σημασία της Αγίας Σοφίας. Είναι, λένε, ένα σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης και ουσιαστικού διαθρησκευτικού διαλόγου και σεβασμού. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορούν να επηρεάσουν τους Τούρκους ούτε για την Αγία Σοφία, ούτε για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Άλλωστε, οι παλαιότεροι θυμόμαστε ότι οι Αμερικανοί εκδίδουν ανακοινώσεις εδώ και 4 δεκαετίες, Νίκη. Και κατά καιρούς θέτουν το θέμα σε πρωθυπουργούς της Τουρκίας και τώρα στον Ερντογάν. Ναι. Δεν εκπληρώθηκε καμία υπόσχεση των Τούρκων στους Αμερικανούς Προέδρους. Η πιο χαρακτηριστική ήταν αυτή προς τον πρόεδρο Κλίντον όταν επισκέφθηκε την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια την Αθήνα. Τα ανταλλάγματα που ζητούν οι Τούρκοι είναι αδύνατο να τα δεχτεί η Ελλάδα, διότι συνδέουν την επαναλειτουργία της Χαλκής με τους μουφτίδες στη Θράκη και τελευταία με τον τζαμί στην Αθήνα και όχι μόνο. Θέλουν και άλλα τζαμιά. Άρα για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι χωρίς μαστίγιο δεν επηρεάζονται οι Τούρκοι. Μου έλεγε ένας γνωστός κληρικός εδώ πως θα μπορούσε να υπάρξει θετική εξέλιξη εάν κάποιος έπειθε τον κύριο Τραμπ ότι η Αγία Σοφία και η Χάλκη θα του δώσουν ψήφους, θα του προσφέρουν ψήφους. Κατά τα άλλα, η Αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να συνομιλεί με την Άγκυρα, αλλά ανήκει δεν βλέπουμε αποτελέσματα μέχρι τη στιγμή. Αντίθετα, η επιθετικότητα της Τουρκίας αυξάνεται. Πάντως, μια υπόθεση που γίνεται είναι ότι θα επηρεαστούν όλα αυτά από τις εξελίξεις στη Λιβύη. Εάν πετύχει η προσπάθεια του Ασίση για εκεχηρία και για αποχώρηση των ξένων δυνάμεων, μίλησε χθες με τον κύριο Τραμπ, έχουμε σχετική ανακοίνωση. Θα αποδυναμωθεί η Τουρκία, λένε. Εάν αποτύχει όμως ο Αλ-Σίσι, οι Αμερικανοί πιστεύουν θα εισέλθουν και άλλες χώρες σε αυτό το εμφύλιο και σίγουρα θα επηρεαστεί και η Ελλάδα. Μπορεί και να επισπευθούν πολλές εξελίξεις. Λοιπόν, είναι πράγματι σε μια κρίσιμη καμπή το λιβικό ζήτημα. Θα δούμε εκτενώς στη συνέχεια τι τροπή έχουν πάρει τα πράγματα.